Η ικανοποίηση επικρατεί και στις τάξεις του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, των γεωπόνων του νομού, που από την πρώτη στιγμή βρίσκονται κοντά σε αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Για τα όσα έχουν τεθεί επιτάπητος και τα πρώτα συμπεράσματα από τη Διυπουργική στην Καρδίτσα, με αντικείμενο την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσει του στον Άστρα, ο πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, επιτάπητος από την πρώτη στιγμή, με παρέμβαση του ίδιου του Υπουργού κ. Αβγενάκη, ο οποίος δίνει το παρόν στη Διυπουργική, είναι η ενίσχυση αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων σε επίπεδο Θεσσαλίας. Ο κ. Λάμπρος τόνισε ότι θα κερδίσουμε ως χώρα το στίχημα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και κανένας φορέας δεν κάνει πίσω. Διαπίστωσα ότι για ακόμη μια φορά, και θέλω να ευχαριστήσω γιατί υπάρχουν ευήκοα ΟΤΑ και ανταποκρίνεται η κυβέρνηση και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ήταν παρουσία και άλλων υπουργών του, όπως του κυρίου Σκυλακάκη, ανταποκρίνονται στα προβλήματα, είναι κοντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι γεωπόνοι και οι αγρότες της περιοχής για την αποκατάσταση όλων αυτών των καταστροφών που έγιναν, των πρωτοφανών καταστροφών που έγιναν στη Θεσσαλία. Ειλικρινά θέλω έτσι μέσα από την καρδιά μου να πω ένα μπράβο που έρχονται και συζητούμε συνέχεια να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Σίγουρα δόθηκαν αρκετά χρήματα, σίγουρα δεν έγιναν όλα τέλεια, αλλά εδώ είμαστε οι συνάδελφοι γεωπόνοι, οι αγρότες και η κυβέρνηση και η Γενική Γραμματής του Υπουργείου ακούνε τα προβλήματα, σχεδιάζουν λύσεις. Θα σημειώσω ότι θα πρέπει λίγο να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με συναδέλφους γεωπόνους να προχωρήσει το έργο των ζημιών, της αποκατάστασης των ζημιών και της εκτίμησης των καταστροφών, ώστε να αποδοθούν τα χρήματα στους αγρότες. Επισημάνθηκε επιπλέον ότι έχουν καταβληθεί προκαταβολές 150 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής ζωικού κεφαλαίου. Το σύνολο των αποζημιώσεων από τον ΟΛΗΚΑ θα ξεπεράσει τα 260 εκατομμύρια ευρώ. 2,5 εκατομμύρια ευρώ παράλληλα έχουν διασφαλιστεί, όπως επισημάνθηκε, για τους αλληλείς. Παράλληλα, έχει προδημοσιευτεί, επισήμανε, η πρόσκληση για το πρόγραμμα απονητροποίησης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για τις πληγήσεις περιοχές. Επιπροσθέτως, η προκήρυξη για το έργο ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την αντικατάσταση ζώων και ανακατασκευή στάβλων που θα δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα. Πρώτη στο μέλημα, τόνισε ο κ. Λαμπρός, μεταξύ των άλλων θεμάτων που τρέχουν, είναι και η ενίσχυση των μελισσοκόμων. Το αίτημα για την ένταξη των μελισσοκόμων στο μέτρο 5.2 θα εξεταστεί, ενώ υπήρξε δέσμευση για συγκρότηση επιτροπής από το ΕΦ της Θεσσαλίας για ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του νέου λειτουργικού πλαισίου.